unboxing για ένα expansion για το επιτραπέζιο το οποίο έχουμε ήδη ανοιχτό μπροστά μας, το Luxor, το οποίο αγαπάμε και μας αρέσει πάρα πολύ, και τώρα θα πάμε να δούμε το expansion, το πρώτο expansion του παιχνιδιού. Το expansion έχει τίτλο The Mummy's Curse, η κατάρα της μούμιας, είναι expansion νούμερο 1 και είναι expansion για το βασικό παιχνίδι, βάζει 5ο παίχτη και άλλα modules, είναι must have γιατί το παιχνίδι είναι εξαιρετικό, το The Luxor, μας αρέσει πάρα πολύ, το έχουμε ευχαριστηθεί ιδιαίτερα, και με το expansion πάμε να δούμε τι άλλο βάζουμε μέσα στο στο παιχνίδι. Το ανοίγουμε εδώ ευθύς αμέσως για να το δούμε. Προφανώς βάζει τα μυπλάκια, το score track και τους εξερευνητές του 5ου παίκτη και ό,τι στοιχεία χρειάζεται αντίστοιχα για να παιχτεί και από 5 παίκτες πλέον το παιχνίδι. Εδώ είναι το οπισθόφυλλο. Τα φυλάδια οδηγιών, τα οποία είναι σε 4 γλώσσες, το παιχνίδι είναι γλωσσικά ανεξάρτητο, οπότε δεν είναι απαραίτητα και τα υπόλοιπα, δεν τα χρειαζόμαστε. Οι κανόνες είναι εδώ. Το παιχνίδι βάζει 5ο παίχτη, το expansion, το Mummy's Curse βάζει 5ο παίχτη και βάζει και extra module, οπότε εξηγεί τα διαφορετικά modules, μπορούν να συνδυαστούν μέσα στο παιχνίδι και να δώσουν περισσότερες επιλογές για το ήδη αγαπημένο και πετυχημένο Luxor. Θα βγάζουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. Υπάρχουν αυτά τα boards εδώ. 4 tile μουμιές, θα τα δείξουμε λίγο. Απλά τα κάνω unpunching για να μπορέσουμε να τα δούμε καλύτερα. Αυτά είναι όλα που βάζει. Βάζει κάποια mummy tiles, κάποια extra tiles για τους παίχτες και αυτά τα σκύπτρα εδώ. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Ξεκινάμε από αυτά τα tile εδώ, τα οποία είναι πάρα πολλά tile με κάποιες μούμιες, ομώνυμο και το expansion προφανώς. Έχει πολύ χαρτόνι το παιχνίδι και δεν του φαινότανε, το expansion δηλαδή και δεν του φαινότανε. Όπως και πολλά. Προφανώς μπορείτε να συνδυάσετε όλα τα modules μαζί για να παίξετε με τα πάντα, με το expansion και το βασικό, ή να τα δοκιμάσετε μεμονωμένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτά τα tile. Ένα από τα modules είναι αυτά τα tile εδώ, τα οποία έχουν ωραίο σχήμα, αν δείτε. Έχουν την εξήγηση του συμβόλου εδώ και είναι εδώ η πύλη, η είσοδος από την οποία μπαίνουν μέσα στο ναό. Όλα είναι έτσι και είναι αρκετά, όπως βλέπετε. Επιπλέον πλακίδια για το κεντρικό ναό, οι κανόνες με τους οποίους αυτά αναμειγνύονται με τη στίβα πλακιδίων καθώς φτιάχνει το χάρτης, προφανώς θα εξηγηθούν σε ένα άλλο βίντεο. Βλέπετε, αυτά είναι τα tile του βασικού και έχουν το ίδιο backing. Τόσα tile βάζει το βασικό από τα κανονικά tile και άλλα τόσα βάζει το expansion. Οπότε τα δείχνουμε εδώ και έχουν όλο αυτό το εικονίδιο εδώ. Εδώ είναι πόσοι εξερευνητές πρέπει να πάνε για να ενεργοποιηθεί αυτό το πλακίδιο, έτσι. Το αφήνω εδώ. Το αντίστοιχο MOV πλακίδιο, όπως είχαμε και για τους άλλους παίχτες. Και το τελευταίο που υπάρχει. Το πρώτο τελευταίο είναι η μούμια, η οποία μπαίνει σε αυτή τη βάση εδώ και κινείται πάνω μέσα στο ναό μας. Προφανώς θέλουμε να την αποφύγουμε. Κάποιοι δείκτες αυτοί εδώ, οι οποίοι δεν υπήρχαν στο βασικό και είναι και αρκετοί όλοι αυτοί. Και τελευταίο, αυτά τα tile με τις μούμιες, τα οποία τα είδαμε, να βγάλουμε και τα υπόλοιπα για να δούμε πόσα είναι.
Το χαρτόνι της Queen, το punchboard, το χαρτόνι, ενώ το cardstock της Queen είναι γενικά πολύ καλό. Βγάζει πολύ ποιοτικά παιχνίδια από θέμα χαρτονιού. Γενικά είναι μια εταιρεία που έχει κυρίως light και εισαγωγικά παιχνίδια, family games. Ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ευχαριστηθούν και gamers. Πολλά από αυτά, όπως και αυτό, προσφέρουν αρκετή πρόκληση και αρκετή ευχαρίστηση για κάθε είδους παίκτη. Αυτό είναι το τελευταίο module, είναι αυτά εδώ, αυτές εδώ οι μούμιες, οι οποίες από την πίσω μεριά είναι έτσι, είναι τόσες και από μπροστά έχουν διαφορετικά σύμβολα και εικονίδια μπροστά. Πάρα πολλές. Ένα από τα module είναι αυτό. Τέλος, το ντεκάκι με τις κάρτες. Είναι το τελευταίο στοιχείο που βάζει το expansion, The Mummy's Curse, κατάρα της μούμιας, η οποία έχει έξτρα κάρτες, φτάνει μέχρι 6 βλέπω, ζάρι συν πλην 1. Αλλάζει τον τρόπο που κινούνται οι εξερευνητές μας. Προφανώς μας βοηθάει γιατί έχει έρθει το κακό το ίδιο με βάση τις μούμιες που βλέπω και όλους τους εχθρούς που θα κινούνται, οπότε θέλουμε λίγο boost και λίγη βοήθεια. Και λέμε ότι όλα αυτά, εδώ είναι το πώς κινείται η μούμια, αυτό. Έχει να κάνει με την κίνηση των παικτών, μπορεί να φτάσουν να προσπεράσουν κάποιους παίχτες. Και εδώ είναι διαφημιστικά για τα λέξη παιχνίδια. Οπότε, αυτά είναι τα περιεχόμενα που βάζει το expansion, τις μούμιες, τα extra tile, αυτά τα δωμάτια, αυτούς τους δείκτες, την ίδια τη μούμια και τον πέμπτο παίκτη με τους ερευνητές του στο mauve χρώμα. Μπόλικο υλικό, ενδιαφέρον. Αν σας αρέσει το Luxor, νομίζω ότι είναι μονόδρομος το να το αποκτήσει κανείς. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το unboxing. Σύντομα θα το ρίξουμε μέσα στο βασικό παιχνίδι για να τα παίξουμε όλοι μαζί και να σας πούμε τη γνώμη μας για το expansion The Mummy's Curse.